Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για να δούμε λοιπόν τι κατάφερε να κάνει το Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την στιγμή που βρέθηκε στην Κίνα και είχε μεγάλη αλληλεπίδραση, θα λέγαμε, με πάρα πολλά άλλα ιδρύματα, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Φλώρος, πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, για να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία που έζησε αυτός, αλλά και άλλοι συνάδελφοί σας ήταν εκεί, έτσι, σας συνόδευσαν σε πολλά άλλα πανεπιστήμια στην Κίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σπυροπούλου. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε και θα δούμε και ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο μας στείλατε για να περιγράψουμε τα όσα είδατε και τα όσα ζήσατε. Εμπειρίες θα πω εγώ ότι ζήσατε εκεί και μάλιστα καλές εμπειρίες που θα εφαρμόσετε ίσως και στα δικά μας πανεπιστήμια. Για να δούμε. Για πείτε μας τι έγινε. Ναι, στην Κίνα πήγαμε προσκεκλημένοι ουσιαστικά κάποιων κινέζικων πανεπιστημίων. Επισκεφτήκαμε 4 διαφορετικές πόλεις. Η αντιπροσωπεία του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποτελείται από 6 άτομα. Ο πρώτος σταθμός ήταν το Παγκόσμιο Συνολογικό Κέντρο στην πόλη του Τσιντάου, με το οποίο έχουμε μία άμεση συνεργασία. Στις 30 Αυγούστου εγκαινιάσαμε το Ελληνικό Συνολογικό Κέντρο, το οποίο είναι συνδεδεμένο άμεσα με το Παγκόσμιο Συνολογικό Κέντρο. Εκεί μας υποδέχτηκε η ηγεσία του Παγκόσμιου Συνολογικού Κέντρου, συνομιλήσαμε με ερευνητές που δουλεύουν. Ο στόχος της συνεργασίας αυτής και η παρουσία του Ελληνικού Συνολογικού Κέντρου έχει να κάνει με την ανάλυση των συγκλήσεων και των αποκλήσεων που έχουν οι δύο, ο ελληνικός και ο κινέζικος πολιτισμός, και να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα κοινά χαρακτηριστικά, να αναλύσουμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Σε επόμενο στάδιο μετακινηθήκαμε στην πόλη του Τσίμπο και στο Shandong University of Technology, όπου εκεί διοργανώσαμε από κοινού ένα συνέδριο που έχει να κάνει ακριβώς με το αντικείμενο των συγκλήσεων αποκλήσεων των δύο πολιτισμών, και είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε και με τις διοικήσεις του Πανεπιστημίου του Shandong University of Technology και να ιδρύσουμε από κοινού ένα κοινό Ινστιτούτο μελέτης του ελληνικού και του κινέζικου πολιτισμού. Στη συνέχεια το ταξίδι συμπεριέλαβε μετακίνηση στο Πεκίνο. Εκεί είχαμε συναντήσεις με τις διοικήσεις δύο από τα μεγαλύτερα, από τα πιο αξιόλογα πανεπιστήμια της Κίνας, το Beijing Language and Culture University, καθώς επίσης και το Beijing Foreign Studies University. Και με τα δύο πανεπιστήμια συμφωνήθηκε ένα πολύ καλό πλαίσιο συνεργασίας, ειδικά με το BLCU, το πρώτο πανεπιστήμιο που ανέφερα. Έχουμε ήδη συμφωνήσει στη δημιουργία δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία σχεδιάζονται ήδη. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εκτιμούμε ότι θα έχουμε συμφωνήσει ακριβώς το περιεχόμενό τους, έτσι ώστε μέχρι τέλη Νοεμβρίου να είμαστε σε θέση να στείλουμε για πιστοποίηση τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και να ξεκινήσουν να λειτουργούν άμεσα. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και από την κινέζικη μεριά είναι το αντικείμενο της διαπολιτισμικής κατανόησης, θα λέει κανείς, intercultural understanding, και εκεί ήταν που επιμείναμε πάρα πολύ. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, οι Κινέζοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι και γι' αυτό το λόγο βρέθηκε και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Από εκεί και πέρα όλες αυτές οι συνεργασίες λειτουργούν ως ομπρέλα του Ελληνικού Συνολογικού Κέντρου, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Διευθυντή της Έδρας UNESCO του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Έδρα για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του κύριου Σταύρου Κάτσιου, και η αντιπροσωπεία του Ιωνίου Πανεπιστημίου επίσης περιέλαβε ειδικούς στο κομμάτι που ανέφερα πριν της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, όπως τον κύριο Στέφανο Βλαχόπουλο, ειδικού σε θέματα τεχνολογιών, επειδή γίνανε και συζητήσεις για συνεργασίες σε περισσότερο τεχνολογικά πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοπληροφορική. Εκεί γι' αυτό το λόγο μας συνόδευε ο καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου Παναγιώτης Οπλάμος, και είχαμε επίσης μαζί μας και την Έλενα Αβραμίδου, που είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο μας, με τρομερή εμπειρία πάνω από 20 χρόνια ζωής στην Κίνα, η οποία γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, και τον Αλέξη τον Παπαδόπουλο, καθηγητή στο Σικάγο, ο οποίος επίσης συνεργάζεται με το Ίδρυμά μας, και το αντικείμενό του σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασιών έχει να κάνει με τη δημιουργία εκθέσεων, διαδραστικών εκθέσεων, για το πώς
Ο ένας πολιτισμός βλέπει τον άλλον πολιτισμό τόσο με ιστορικά δεδομένα όσο και σε σύγχρονη εποχή. Εσείς νομίζω όχι απλά πήρατε πολλά πράγματα, ήρθατε γεμάτος εδώ στην Ελλάδα, επιστρέψατε δηλαδή με πολλές έτσι εμπειρίες και νομίζω ότι είναι καλό αυτή η εξωστρέφεια να υπάρχει και μάλιστα όταν πρόκειται και για το κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή, ειδικά όταν είναι ουσιαστική. Παρέλειψα να πω ότι επισκεφτήκαμε και δύο σχολεία, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο. Α, ενδιαφέρον. Στην επαρχία της Σαντόγκ, όπου εκεί είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, να δούμε από κοντά τις επενδύσεις που κάνουν οι Κινέζοι στην εκπαίδευση. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακές. Και στην απόρρεια αυτής της συνάντησης με διευθυντές σχολείων, αλλά και με τον υπουργό της εκπαίδευσης, αρμόδιο για θέματα εκπαίδευσης της επαρχίας της Σαντόγκ, η οποία, από ό,τι μας είπαν, έχει περίπου 600.000 μαθητές, ήδη τη Δευτέρα έχει δρομολογηθεί με τους Κινέζους συναδέλφους από τη μία μεριά, αλλά και του διευθυντή, περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευση και στελέχη εκπαίδευση από τα Ιόνια νησιά, η πρώτη τηλεδιάσκεψη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε συνεργασίες και σε επίπεδο ειδικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Α, μάλιστα. Οπότε άμεσες ενέργειες. Δεν είναι ότι δηλαδή θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και θα δούμε αποτελέσματα αργότερα. Θα τρέξουν άμεσα και θεωρώ ότι μέχρι το τέλος Οκτώβρη θα έχουμε ανακοινώσει επακριβώς. Έχουμε μία δέσμευση στα δύο μέρη αυτή τη στιγμή να μην ανακοινώσουμε το αντικείμενο των προγραμμάτων σπουδών παρά μόνο όταν συμφωνήσουμε σε αυτά οριστικά. Είναι όμως τα προγράμματα αυτά μόνο αυτό μια ερώτηση που θα μπορέσουν οι μαθητές και οι ενδιαφερόμενοι εδώ τα παιδιά να μπουν σε αυτά, δηλαδή είναι απαραίτητα αυτά τα προγράμματα, εσείς πιστεύετε? Θεωρούμε πως ναι. Κοιτάξτε, ο ελληνικός και ο κινέζικος πολιτισμός φαίνεται ότι είναι οι γυραιότεροι, οι μακροβιότεροι πολιτισμοί στον πλανήτη. Ως εκ τούτου, αυτό το αναγνωρίζουν οι Κινέζοι και γι' αυτό το λόγο δείχνουν μεγάλο σεβασμό προς τους Έλληνες. Και μέσα από τις ενέργειες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο μας τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο, γιατί όλες αυτές οι συμφωνίες κλείστηκαν, καταλαβαίνετε, αυτό ήταν το επιστέγασμα που ζήσαμε στην Κίνα. Εκεί ήταν το τελευταίο, ας πούμε, που έγινε. Έχει χτιστεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών, το οποίο στηρίζεται στην ακρίβεια των περιγραφών, στη συνέπεια και στην αλληλοκατανόηση των αναγκών. Αυτά είναι τρεις πτυχές που είναι πολύ σημαντικές για να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, η οποία τελικά λειτουργεί σε προσωπικό επίπεδο, γιατί εν τέλει δεν είναι οι θεσμοί που δημιουργούν τις συνεργασίες, είναι οι άνθρωποι. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όταν θα ανακοινώσετε και τα μαθήματα και τα προγράμματα, θα τα ξαναπούμε. Εννοείται αυτό. Γιατί περιμένουμε και εμείς έχουμε την περιέργεια τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα προγράμματα και σε ποιους μαθητές θα απευθύνονται. Σίγουρα οι επιλογές αυτές είμαστε 100% σίγουροι για αυτό που λέμε. Θα έχουν να κάνουν με την ανάγκη. Και την ανάγκη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Στις 18 Οκτωβρίου υποδεχόμαστε και αντιπροσωπεία από άλλο πανεπιστήμιο της Κίνας. Α, μάλιστα. Έτσι. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε.